Στα της αυτοδιοίκησης θα παραμείνουμε, φίλες και φίλοι. Είπαμε, οι εκπομπές αυτές είναι αφιερωμένες στην αυτοδιοίκηση, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού. Θα πάμε να συζητήσουμε για την περιφέρεια Κρήτης αυτή τη φορά και να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Σταθωράκη, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σφαγιανάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συστηθώ στο ηρακλειώτικο κοινό, στους ηρακλειώτες ψηφοφόρους. Τον οποίο την ψήφο εμπιστοσύνη σας ζητήσω στις εκλογές που έρχονται. Μια διαδικασία την οποία την έχετε ξεκινήσει εδώ και μέρες, κύριε Σταθωράκη, με τον προεκλογικό σας αγώνα σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Τι συναντάτε, τι είναι εκείνο το οποίο σας λέει ο κόσμος, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες για τις οποίες θέλει λύσεις? Καταρχήν, συναντάω ζεστασιά γιατί συμμετέχω σε ένα συνδυασμό το οποίο ηγείται ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο από την κοινωνία της Κρήτης. Οι άνθρωποι μας υποδέχονται με θέρμη, μας μεταφέρουν τα προβλήματά τους βέβαια, ούτως ή άλλως, γιατί οι άνθρωποι βιώνουν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ευθύνης όσον αφορά το πώς θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Η Περιφέρεια Κρήτης λειτουργεί και δουλεύει πάνω στα προβλήματα αυτά, προσφέρει και με τη βοήθεια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, δηλαδή στους Δήμους, αλλά και από μόνη της όσον αφορά τα έργα και τις παρεμβάσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε και καλωσόρισμα, αλλά και πώς να το πω, οι άνθρωποι θέλουν να μας μεταφέρουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς είμαστε εκεί, ακούμε, καταγράφουμε, έτσι κι αλλιώς καταγράφαμε και το προηγούμενο διάστημα, γιατί εγώ εντάξει ασχολούμαι και με τα κοινά, είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Φεστού, ήδη εκλεγμένος, ναι, για 4 χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση. Άρα έχω και μια αλφα εμπειρία όσον αφορά το πώς ο κόσμος απευθύνεται σε μένα και έχω μάθει να τον ακούω και να καταλαβαίνω πραγματικά τι θέλει, τι ζητάει. Όλα αυτά τα παίρνουμε, τα κρατάμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να τα λύσουμε την επόμενη μέρα. Να επικεντρωθούμε λίγο και στην περιοχή της Μεσαράς που είναι χώρος και σημείο αναφοράς σας και είναι μια άκρως παραγωγική περιοχή αλλά με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις, κύριε Σταθωράκη. Η Μεσαρά είναι μια μεγάλη περιοχή. Η Μεσαρά είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς ιστούς της Κρήτης και της χώρας στην ουσία, με τεράστια προσφορά στο ΑΕΠ της χώρας, όπου σίγουρα ο πρώτος πυλώνας, η αγροδιατροφή, ο πρωτογενής τομέας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς είμαστε ένα μέρος πολύ παραγωγικό όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, αλλά έχουμε πλέον ανάπτυξη και του τριτογενή πυλώνα, του τουρισμού, αλλά και του δευτερογενή, με πολλές νέες επιχειρήσεις μεταποίησης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η Μεσαρά ανέκαθεν είχε προβλήματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Προβλήματα τα οποία εντάθηκαν την τελευταία δεκαετία και με τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση και σίγουρα έχουμε βάλει σωστές βάσεις για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Χρειάζεται προσπάθεια άλλωστε από όλους, έτσι, και από τους αιρετούς αλλά και από τους πολίτες. Σίγουρα όμως επιδιώκουμε τη σωστή συνεργασία για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Το οδικό δίκτυο είναι εκείνο το οποίο προβληματίζει περισσότερο? Ναι, θα μπορούσα να πω ότι και το οδικό δίκτυο είναι ένα θέμα που έχουμε. Δυστυχώς υπάρχει πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο τόσο στις εθνικές οδούς, στην Εθνική Οδό 97 παράδειγμα, που ενώνει το Ηράκλειο με την Πάκη με τον Κόκκινο Πύργο Αγία Γαλήνη, τόσο στους αστικούς ιστούς, όσο και στους περιαστικούς και στους αγροτικούς δρόμους. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση όπου ενώ προσπαθούμε, λόγω του ότι περνούν τα χρόνια, το οδικό δίκτυο συνεχίζει να παλιώνει και χρειάζεται συνεχώς παρεμβάσεις. Σίγουρα, εγώ και λόγω της ειδικότητάς μου ως εκπαιδευτής οδηγών, έχω κάνει μια καταγραφή των προβλημάτων έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο νομού, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και με το επάγγελμα και με τη διαδικασία των κοινών, δηλαδή ως αιρετός, δεν εφησυχάζω, δεν κάθομαι δηλαδή να σκέφτομαι, εντάξει, καλά πάμε, θα δούμε αν υπάρξει πρόβλημα. Καταγράφω συνεχώς προβλήματα, φτιάχνω αρχείο, ούτως ώστε στην επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να είμαι έτοιμος να μπορέσω να παρέμβω στοχευμένα και να δώσουμε λύσεις όπου απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται να χρονοτριβούμε και να καθυστερούμε. Mm-hmm. Ξέρετε, οι λύσεις αυτές δεν προέρχονται από ένα μαγικό ραβδάκι. Χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται να υπάρχει σωστή κατανόηση των προβλημάτων, γιατί δεν είναι όλα τα προβλήματα τα ίδια. Άλλα έργα χρειάζονται, άλλες παρεμβάσεις χρειάζονται μεγαλύτερη ενέργεια, κόστος και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, αλλά μικρότερη. Σίγουρα όμως όλα έχουν την ίδια βαρύτητα γιατί ταλαιπωρούν καθημερινά τους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη καλύτερη μέρα με τη μέρα. Πέρα από τις υποδομές, τους δρόμους, δηλαδή το οδικό δίκτυο, χρειάζεται και μια καλύτερη οδική παιδεία? Το ρωτάω και λόγω του επαγγέλματος. Σίγουρα, κύριε Σαββίδη, ακούστε.
λόγω της δουλειάς μου, να ξέρετε ότι ανέκαθεν οι εκπαιδευτές οδηγών ζητούσαμε να υπάρξει πλέον βούληση πολιτική από την πολιτεία για να μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε τα παιδιά σε νεότερες ηλικίες όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Ζητούσαμε επί χρόνια να ενταχθούν στα σχολεία το μάθημα της οδικής ασφάλειας και να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω παρεμβάσεις, ούτως ώστε ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία της εφηβείας, παράδειγμα, που είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία, να έχουμε μια στοχευμένη παρέμβαση όσον αφορά το να καλλιεργήσουμε παιδεία στα παιδιά μας όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Αυτό το ζητάμε ανέκαθεν. Έτσι είναι πάγιο αίτημα, ειδικά του κλάδου του δικού μας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να μιλήσω και για κάποια άλλα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν και τον κλάδο των εκπαιδευτών, αλλά και τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις εκπαιδευτές και γενικότερα την εκπαίδευση οδηγών. Υπηρεσίες οι οποίες λόγω της υποστελέχωσης που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια, στην ουσία κάπως υπολειτουργούν. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν αφήνουν να εξελιχθεί και η εκπαίδευση αλλά και η εξέταση των οδηγών, παράδειγμα. Όπως και να έχει όμως, θεωρώ, άποψή μου είναι ότι θα πρέπει συνεχώς να υπάρχει επιμόρφωση των οδηγών αλλά και των πεζών και ειδικά τώρα που έχουμε πλέον νέες μορφές κυκλοφορίας όπως την αστική μικροκινητικότητα, ας πούμε με τα πατίνια και όλα αυτά, τα οποία είναι ένα ζήτημα που κανείς δεν το έχει εξετάσει σε βάθος και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει. Στην ουσία, φέραμε την ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας για να διευκολύνουμε την κίνηση της πόλης, αλλά ποτέ δεν επενδύσαμε στο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, γιατί συνήθως παιδιά χρησιμοποιούν πατίνια, να μπορέσουν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Έτσι. Και είναι και μια εικόνα την οποία τη συναντάμε πάρα πολύ συχνά στους δρόμους και στα σωράκια. Και κάθε καλά μέρα θα τη συναντάμε και περισσότερο. Γιατί είναι ωραίο να λέμε να βάζουμε στη ζωή μας νέες μορφές μετακίνησης και φιλικές προς το περιβάλλον και. Αλλά τι γίνεται με το κομμάτι της ασφάλειας. Ασφάλειας. Πολύ βασικό κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της αγροτικής οικονομίας του νησιού, κύριε Σταθωράκη, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται και με αυτό το κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής, η περιφέρεια Κρήτης θεωρείται ότι μπορεί να στηρίξει περισσότερο τον αγροτικό τομέα μέσα από μέτρα ενίσχυσης, είτε αφορά το κομμάτι της άρδευσης, είτε αφορά ακόμη και το αγροτικό δικό δίκτυο σε συνδυασμό πάντα με τις αρμοδιότητες των Δήμων. Σίγουρα η περιφέρεια Κρήτης ως ευρύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης μπορεί να βοηθήσει όλους τους τομείς. Όσον αφορά το θέμα των εφιάλτη της έλλειψης του νερού, η περιφέρεια Κρήτης μπορεί με στοχευμένες παρεμβάσεις να δώσει λύσεις, οι οποίες όμως δεν θα είναι λύσεις που μπορεί να τις δώσει το κεντρικό κράτος. Παράδειγμα, ακούω όλες τις προηγούμενες μέρες και όλο το προηγούμενο διάστημα στο δημόσιο διάλογο να συζητάμε για το φράγμα του Πλατή. Δεν είναι μόνο το φράγμα του Πλατή, είναι και το φράγμα της Πλατιώτας. Γενικά υπάρχουν διάφοροι ταμιευτήρες νερού. Σίγουρα αυτού του επίπεδου τα έργα βοηθάνε στο να επιλύσουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί δίνουν μεγαλύτερες λύσεις, να το πω απλά. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Θα πω όμως κάτι άλλο εγώ, το οποίο δεν το ακούω να λέγεται. Η περιφέρεια Κρήτης, ναι, να βοηθήσει, όπως θεωρώ ότι βοηθούν πλέον και οι αιρετοί άρχοντες στο ανώτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση. Παράδειγμα, ο Λευτέρης Αυγενάκης προσπάθησε να δώσει λύση με το φράγμα της Πλατιώτισσας. Προσπαθεί να δώσει λύση με το φράγμα του Πλατή. Συμφωνούμε. Τι γίνεται όμως όλα τα επόμενα χρόνια τα οποία δεν θα έχουν κατασκευαστεί ακόμα αυτά τα έργα? Ναι. Είναι ένα θέμα. Γιατί προσέξτε, το πρόβλημα της έλλειψης του νερού δεν είναι το έχουμε τώρα και αύριο μπορεί να μην το έχουμε. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε τρόπους στοχευμένους, ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε ανάσες στους παραγωγούς για να συνεχίσουν να καλλιεργούν μέχρι να φτιαχτούν τα έργα. Αλλά και πιο άμεσες λύσεις. Βεβαίως. Πάρα πολύ στοχευμένες, ούτως ώστε και να εμπλουτίσουμε τον υδροφορέα, παράδειγμα της Μεσαράς, αλλά και να μην αντιμετωπίζουμε τόσο πολύ μεγάλη έλλειψη νερού που αντιμετωπίζουμε τώρα. Κύριε Σταθωράκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω στους Ηρακλειώτες και στις Ηρακλειώτισσες ότι εφόσον με εμπιστευτούν με την ψήφο τους, να είναι σίγουροι ότι θα δώσω το 110% των δυνατοτήτων μου, της εμπειρίας μου, της τεχνογνωσίας μου, ούτως ώστε να τους εκπροσωπήσω επάξια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στον αγώνα σας.